να ζήσει, να είναι ισόβιος πρωθυπουργός, θα τακτοποιεί όλα. Οτιδήποτε, οποιαδήποτε πτυχή της καθημερινότητάς μας την τακτοποιεί με τις οδηγίες και τους τονισμούς που κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Υπάρχουν αυτά τα προγράμματα τηλεκατάρτισης, τα από απόσταση, τα έχετε πάρει χαμπάρι, με τα σκόιλ ελικικού, με κάτι λέξεις ακατάληπτες που μπαίναν στη σειρά επειδή αυτές έβγαζε ο μεταφραστής, κάτι αρπαχτές που κάνανε εκεί διάφοροι τύποι με τα χρήματα πάντα του ελληνικού λαού, αυτές είναι και οι καλύτερες αρπαχτές. Έχουν βγει καινούργια προγράμματα τέτοια τηλεκατάρτισης. Τεστ τηλεκατάρτισης επιστημόνων. Ερώτημα 1. Ποια είναι η πιο απαραίτητος γνώσης για να είναι ένας επιστήμονας εκπρόσωπος της αριστείας? Α. Άνοιγμα και κλείσιμο του υπολογιστή και οι κανόνες της Πασέντζας. Β. Η σημασία της χρήσης του συνδετήρα και η επιλογή κατάλληλου σελιδοδέκτη. Γ. Βασική γνώση της νεοελληνικής γλώσσας για αλφαβητική ταξινόμηση σε τηλεφωνική ατζέντα. Δ. Η τάση της μόδας σύμφωνα με τον Νίκο Μαρέβας. Ε. Τα 127 ονόματα επώνυμα των βαφτιστηριών του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Είναι παράγοντες όλοι αυτοί, είναι πολύ σημαντικά ερωτήματα, γνώσεις οι οποίες βοηθάνε τον επαγγελματία και τον επιστήμονα να βελτιώσει την αποδοτικότητά του, την αποτελεσματικότητά του. Κάνουμε και εμείς εδώ ό,τι μπορούμε, το κάνουμε ραδιοφωνική τηλεκατάρτιση μέσα από αυτά τα προγράμματα του σκόιλ ελικικού ή ελικίκου, βάλτε που θέλετε τον τόνο, νόημα δεν βγαίνει έτσι κι αλλιώς. Τεστ τηλεκατάρτισης επιστημόνων. Ερώτημα 2. Τι συντέλεσε περισσότερο στην παγκόσμια επιτυχία της Ελλάδας στην καταπολέμηση του κορονοϊού? Α. Το πρόγραμμα κατάρτισης 600 ολόκληρων ευρώ που παρακολουθείται από τον Τζον Βρούτσις. Β. Τα ράφια στο σούπερ μάρκετ που γέμισε με τα ίδια του τα χέρια ο Άντωνη Γεωργιάδης. Γ. Το δελτίο των 6 και η ερενοπότητα των Νίκ Χαρδελιάς. Δέλτα, το απολύτως τίποτα του αρμόδιου Υπουργού Βασίλη Κίκυλιας. Εψιλόν, όλα τα παραπάνω και ακόμα παραπάνω της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τεστ τηλεκατάρτισης επιστημόνων. Ερώτημα 3. Ποια ελληνική κυβέρνηση θεωρείται σύμφωνα με τους ιστορικούς η καλύτερη όλων των εποχών? Α. Κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας 2004 έως 2007 με νεοεκλεγή βουλευτή τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Β. Κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας 2012 έως 2015 με Υπουργό Μεταρρυθμίσεων τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Γ. Κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας 2019 έως 2039 με Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δέλτα, κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας 2121 έως 2130 με Πρωθυπουργό τον εγγονό του Κυριάκου Μητσοτάκη. Εψιλον, κάθε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που έχει Μητσοτάκη. Έχει ένα λάθος εδώ η τηλεκατάρτιση. Το 2121, πόσο λέω, στο 2130 τόσο, πάλι ο ίδιος θα είναι, δεν θα είναι κανένας εγγονός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάλι θα είναι πρωθυπουργός. Το λέω όσοι θέλετε να το συμπληρώσετε, να βάλετε τη σωστή απάντηση, γιατί και αυτά τα συστήματα κάποιες φορές κάνουν λάθη. Τεστ τηλεκατάρτισης επιστημόνων. Τελικές προϋποθέσεις για να λάβεις τα 600 ολόκληρα ευρώ. 1. Μείνε σπίτι όπως σου έμαθε ο Σπύρος Παπαδόπουλος. 2. Φόρα γραβάτα σε κάθε περιστάσεις. 3. Βρες ένα σκύλο ελικικού και παρέδωσε το άμεσα στον Μέτζη του Νεόκτη. 4. Δώσε εθελοντικά τα μισά από τα 600 στον ΕΣΥ όπως κάνουμε οι βουλευτές. 5. Πλήρωσε με τα υπόλοιπα την ετήσια συνδρομή στο κόμμα και ενίσχυσε την οικογένεια του Κυριάκου Μητσοτάκη. Κύριε Γεωργιάδη, ελάτε να απαντήσουμε λίγο σοβαρά. Θέλω να σου πω ότι έχω χιλιάδες mail από επιστήμονες να τα βγάλω στη δημοσιότητα που λένε πολύ καλή εκπαίδευση. Κύριε Γεωργιάδη, ελάτε να απαντήσουμε λίγο σοβαρά. Έχει γεμίσει τηλεόραση διαφημίσεις, κύριε Υπουργέ, το βλέπετε αυτό από αυτά τα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης. Και αυτό είναι κακό για την τηλεόραση. Κύριε Γεωργιάδη, ελάτε να απαντήσουμε λίγο σοβαρά. Παίρνει κάποιες γνώσεις, παίρνει μία πιστοποίηση
ότι έχει πάρει αυτές τις γνώσεις, μπορεί μάλιστα κάπου αυτή η πιστοποίηση να της είναι χρήσιμη αύριο. Κύριε Γεωργιάδη, ελάτε να απαντήσουμε λίγο σοβαρά. Γιατί εμπλέκτηκαν τα κέκ. 800 ευρώ για 45 μέρες και οι επιστήμονες πήραν 600 ευρώ για 30 μέρες. Άρα οι επιστήμονες πήραν περισσότερα από τους άλλους. Άρα δεν τους υποτιμήσαμε, τους ανανοίξαμε. Γιατί επιλέχθηκε και να το ολοκληρώσουμε, κύριε Γεωργιάδη, αν θέλετε. Γιατί επιλέχθηκε αυτή η διαδικασία για τους επιστήμονες και δεν μπήκανε όπως και οι υπόλοιποι κατευθείαν σε αυτό το επίδομα. Γιατί υπήρχαν διαθέσιμοι πόροι στο ΕΣΠΑ στην κατάρτιση, σας είπα. Η στήριξη δεν θα μπορούσε να μην έχει τέτοιες προϋποθέσεις, να πάνε κατευθείαν τα χρήματα. Θα μπορούσε. Δεν διεκδικούμε αλάθητο και επειδή έχουμε ζυμωθεί μέσα στη λογική του δημοσίου συμφέροντος. Θέλω επίσης να επισημάνω ότι η λογική του προγράμματος της τηλεκατάρτισης δεν ήταν απλώς να δοθεί ένα έμεσο επίδομα σε κατηγορίες εργαζομένων, ήταν κυρίως στο να υπάρξει μια γνήσια ευκαιρία για τους ανθρώπους να προσλάβουν μια νέα γνώση. Είναι μέσα στο δικό μας γονιδίωμα ότι θα πρέπει να υπάρχει ποιότητα σε οποιαδήποτε μορφή σε εκπαίδευση. Κάνε άκρη! Κάνε άκρη! Κάνε άκρη, ρε! Δηλαδή βγήκε, φαντάζεσαι αυτά τα 4, 5, 6, 7 κοράκια πήγανε σε γραφεία και να μοιράζουν τα ευρώ, ρε! Τα ευρώ του ελληνικού λαού πάνω πακέτωση, ένα πακέτωση, ένα πακέτωση. Πρόσεξε, αυτό έγινε. Λαϊλασία! Εσείς να εγκαλέσετε τη Νέα Δημοκρατία για την ηθική δικαιολογία που βρήκε η Νέα Δημοκρατία. Εγώ δεν μπορώ, κύριε Χατρικολά, με συγχωρείτε. Εγώ δεν μπορώ να ολοκληρώσω μια πρόταση. Ολοκληρώστε, κύριε Χατρικολά. Δεν ξέρω τι έχει πάθει ο άνθρωπος. Επειδή το πιάσαμε τώρα να λέει ψέματα, θα κάνω αυτό το πράγμα. Έλα. Αποφάσισε ο Πρωθυπουργός, κατά τη γνώμη μου, σωστά να πει δεν σηκώνω μίγα στο σπαθί μου. Πάμε παρακάτω. Ούτως ή άλλως με πει από την αρχή, εμείς ακούμε την κοινωνία του κόμματος που λέγεται Νέα Δημοκρατία και που κατά τη γνώμη μου, εγώ δημοσίως, είναι η ντροπή της δεξιάς. Εσείς να εγκαλέσετε τη Νέα Δημοκρατία για την εθνική. Γιατί το πήρατε πάει πάρα πολύ.